Σοκαρισμένη εξακολουθεί να είναι η κοινή γνώμη για την άγρια δολοφονία της 22χρονης Καλονής στη Διαστοριά από τον 35χρονο μάνατζερ με τον οποίο είχε σχέση τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα με την αστυνομία. Το πρωί η οικογένεια και οι φίλοι της τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία στην Κέρκυρα μέσα σε κλίμα Οδύνης. Μια πολύ καλή οικογένεια από ό,τι λέει ο κόσμος. Η κοπέλα σπούδαζε ήπιον τόνων. Όπως τώρα σχολιάζεσαι. Τα ερωτήματα πολλά για την τραγωδία. 10 μαχαιριές μέτρησαν οι αστυνομικοί που σοκαρίστηκαν από την ομολογία του φερόμενου δράστη. Είμαστε σοκαρισμένοι πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Είναι θέμα συζήτησης αυτό το γεγονός. Θες ότι εκδηλώσεις έγιναν υποσκέα αυτού του γεγονότος. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα που έγινε στην Καστοριά. Όλη η Καστοριά έχει σοκαριστεί, στην κυριολεξία όμως έχει σοκαριστεί. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί κάποιο, μιλάει για αυτό. Γιατί δεν ήταν απλά μια δολοφονία. Ήταν πολύ άγρια η δολοφονία. Ο 35χρονος μάνατζερ τον Αύγουστο είχε συλληφθεί κατηγορούμενος για προμήθεια, κατοχή και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας και οπλοκατοχή. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά από διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή, ενώ είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου, αλλά το δικαστήριο τον αθώωσε. Πριν από 2 ημέρες φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία της 22χρονης φίλης του, το πτώμα της οποίας μάλιστα πέταξε στη λίμνη της Καστοριάς. Υπονύχθηκε το σημείο ακριβώς που μας ανέφερε αυτός ότι είχε αφήσει το πτώμα της Άρτης και πραγματικά με εκ των υστέρων διαπιστώθηκε και με την επικοινωνία ότι ακριβώς όπως τα είχε περιγράψει, γιατί είχε βρεθεί ακριβώς το σημείο εκείνο. Στο σημείο που βρέθηκε στη λίμνη η άτυχη 22χρονη, φίλοι της αφήνουν λουλούδια στη μνήμη της, ενώ το απόγευμα ο Μητροπολίτης Καστοριάς τέλεσε δυσάγιο. Οι φίλοι του φερόμενος δράστη είναι εξαγριωμένοι για την αποτρόπια πράξη του. Σε κάποιους μάλιστα, τον τελευταίο καιρό, είχε πει ότι είχε χωρίσει. Τι έχεις κάνει ρε, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Τόσα χρόνια σε ξέρω και την κοπέλα. Μου αρέσει ότι μου έλεγες ότι είχες χωρίσει. Μου είχες πει κάτι στο παρελθόν και ότι δεν έφταιγες, αλλά πολύ αμφιβάλλω αν είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Είχα κάνει λάθος που σε εμπιστεύτηκα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, έχει κολλήσει το μυαλό μου. Πώς έφτασες σε αυτό το σημείο. Όσα μου είχες πει, ψέματα θα ήταν. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φρουρούν το φερόμενο δράστη στο νοσοκομείο του Κιλκής. Νοσηλεύεται τραυματισμένος καθώς την προσπάθειά του να αποφύγει μπλόκο της αστυνομίας προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Τώρα οι αρχές φοβούνται τα αντίπεινα καθώς τα μηνύματα στο προφίλ του στο Facebook είναι απειλητικά.